Στον Κυπριακό Τρέχον, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είχε σήμερα συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Χατζηγιοσήφ που είναι μαζί μας. Δημήτρη. Ο Αντώνιο Κουτέρες Μιχάλη βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο της παρουσίας του στην 6η διάσκεψη διαμεσολάβησης. Με την ευκαιρία αυτή είχε συνάντηση σήμερα με τον Τούρκο πρόεδρο, ενώ χθες είχε συνάντηση και με τον Τούρκο υπουργό εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Στο επίκεντρο των συναντήσεων του Γενικού Γραμματέα, τον Κυπριακό και τον Συριακό, με την γνωστή πρόταση του Τούρκου Πρόεδρου για χρηματοδότηση ανοικοδόμησης της λεγόμενης ζώνης ασφαλείας στη Βορειοανατολική Συρία, προκειμένου να επιστρέψουν οι πρόσφυγες. Ο Γενικός Γραμματέας συζήτησε και τις εξελίξεις στο Κυπριακό με τους δύο άντρες, εν ώψη και της άτυπης τριμερούς συνάντησης της 25 Νοεμβρίου και της άτυπης πενταμερούς συνάντησης μέσα στον Δεκέμβριο. Σε μια προσπάθεια, θα έλεγα, Μιχάλη, του Γενικού Γραμματέα να βολιδοσκοπήσει και τις προθέσεις της άμυνας. Σε μια άλλη εξέλιξη, Δημήτρη, να πούμε πως σήμερα στον εναέριο χώρο της Κύπρου πέταξαν ξανά δύο ελληνικά μαχητικά F-16. Τα οποία συνόδευαν βομβαρδιστικό των Ηνωμένων Πολιτειών που πήγαινε στη Συρία. Συγκεκριμένα, τα δύο ελληνικά F-16, Μιχάλη, συνόδευαν ένα αμερικανικό βομβαρδιστικό τύπου V-52 από την αμερικανική βάση της Σούδας στην Κρήτη με προορισμό τη Συρία. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν πρόκειται για κάποια πολεμική επιχείρηση, αλλά κυρίως για μια επίδειξη προβολής ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία. Δημήτρη, ευχαριστούμε. Να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι μεταδίδουν.